τι είπαν, τι είπαν εν ώψη των αυριανών κατά πάσα πιθανότητα ανακοινώσεων για το άνοιγμα των διαδημοτικών μετακινήσεων, τα SMS κλπ. Πάμε να τα ακούσουμε. Το θέμα του SMS θα εξεταστεί και θα υπάρξουν κεντρικές επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Ως προς τις υπερτοπικές, ισχύει ό,τι έχει ανακοινωθεί, απελευθέρωση στις 15 Μαΐου. Ως προς τις διαδημοτικές, εκτιμώ ότι με το άνοιγμα της εστίασης το λογικό θα ήταν να έρθει η απαγόρευση, ωστόσο και γι' αυτό θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Το 13.033 πότε θα το κόψουμε? Θα το δούμε, αυτό το εξετάζουμε, θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Πάντως από Δευτέρα που θα ανοίξει η εστίαση θα χρειάζεται να στέλνουμε κάποιο SMS για να πάμε στο εστιατόριο? Θα γίνουν και δικές ανακοινώσεις για αυτό. Εκκρεμεί μια συζήτηση εσωτερική με την υπηρεσία. Η ανοησία του SMS για να πάει κάποιο σε έναν περίπατο έχει απαξιωθεί. Δεν προσφέρει πλέον τίποτα παρά μόνο τη συντήρηση μιας κουλτούρας ελέγχου και οφείλει να καταργηθεί άμεσα. Εκτός εάν η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει πως θα το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα στις 15 Μαΐου, που θα καταργηθεί αναγκαστικά λόγω του ανοίγματος του τουρισμού. Μάλιστα, θα δούμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων των άλλων της αντιπολίτευσης στο κίνημα αλλαγής για να αποφύγουμε προκοπίες επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η δική μας πρόταση είναι να περάσουμε άμεσα σε ένα μοντέλο ρύθμισης των οπλών με 120 δόσεις και με πρόβλεψη για κούρεμα 30% μόνο σε όσους δανειολήπτες είναι συνεπείς. Η ελληνική λύση πίσω από τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για την επαναλειτουργία της εστίασης, την οποία η ελληνική λύση ζητούσε εδώ και μήνες, κρύβεται η απόγνωση δεκάδων χιλιάδων επιδευματιών που μετά από 6 μήνες καταστροφικού καθολικού πλησίματος καλούνται να ανοίξουν τα καταστήματά τους χωρίς κεφάλαια κίνησης. Οι επιταγές που εκκρεμούν, οι κατεστραμμένες προμήθειες και η ανάγκη για νέες προμήθειες πρώτου ανοίγματος είναι μια άγνωστη πραγματικότητα για τους αρίστους του επιτελικού κράτους. Λοιπόν, Στέφανε. Μπάχαλο. Μπάχαλο, πραγματικά μπάχαλο. Είπε πριν ο Γιώργος ο Βλάχος ότι βγήκανε οι Έλληνες να πάρουν σήμερα αρνί και κατσίκι. Άμα έχουν πάρει κανένα μισό μπούτι, κανένα 2-3 παϊδάκια, πάλι καλά. Δυστυχώς ξανά τα λέμε τα ίδια. Δηλαδή καθημερινά η κάθε τους δήλωση, η κάθε τους τοποθέτηση είναι λες και είναι σ' άλλη χώρα ζουνε. Ακούμε υποσχέσει τώρα θα μας λένε θα μας ανοίξουν από αύριο τις διαδημοτικές μετακινήσεις. Θα γίνει μπάχαλο. Θα γίνει μπάχαλο και θα γίνει μπάχαλο διότι τα όποια μέτρα πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να τηρηθούν. Διότι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ποιος θα τηρήσει τα μέτρα αυτά? Θα δούμε τις πλατείες να γεμίζουν και τι θα κάνει η αστυνομία? Θα τους λέει σας παρακαλώ μη μαζεύεστε εδώ. Υποτίθεται Στέφανε ότι ο κύριος Κέρτσος είναι το νέο αναδυόμενο αστέρι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Ο κύριος λοιπόν Κέρτσος δεν μπορεί να πει το εξής. Απλό. Ότι ρε παιδιά από τη Δευτέρα που ανοίγουν όλα δεν μπορεί να υπάρχει SMS. Δηλαδή τι. Θα ρίχνω SMS για να πάω το πρωί καφέ. Θα ρίχνω SMS το μεσημέρι για να πάω να πάω. Άλλα έλεγε σήμερα που μιλάμε, άλλα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τα SMS, αλλά ο Πιερακάκης. Πότε θα γίνει αυτό? Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει ένα δικό του στυλ. Δεν ενημερώνεται, δεν τον ενημερώνει κανένας. Βγαίνει μόνος του και λέει ό,τι θέλει. Γι' αυτό και οι υπουργοί είναι σε τελείως διαφορετικό ρυθμό. Το θέμα είναι το εξής. Για να καταλάβετε πόσο μπάχαλο είναι αυτή η κυβέρνηση. Ανοίγει Δευτέρα τα πάντα. Μπορείς δηλαδή το πρωί να πας για καφέ, το μεσημέρι να πας για ούζο, το απόγευμα να πας για ποτό. Και λέει, για να τα κάνεις όλα αυτά, πρέπει να στέλνεις και SMS. Νομίζω ότι μένουμε πολύ σε αυτή τη λεπτομέρεια, αυτό που λέω στο Εύαλος. Είναι σωστό. Πλέον πάμε σε μια εντελώς άλλη κατάσταση, όπου ουσιαστικά ήδη το βλέπουμε και στους δρόμους. Ουσιαστικά δεν ισχύουν, έχουν καταργηθεί και de facto τα. Το ερώτημα εδώ, Στέφανε, είναι το εξής. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω με βάση αυτό που είπες και εσύ. Αν γίνει αυτό που προβλέπουμε, που θα γίνει, και αυξηθούν και κρούσματα και δυστυχώς οι αριθμοί είναι αρνητικοί προς τα πάνω. Τι θα λέει η κυβέρνηση, ότι φταίμε εμείς? Δεν είναι ξεκάθαρο. Άρα θέλω να πω μήπως είναι και μια παγίδα όλο αυτό. Θα είναι ξεκάθαρο.
Είναι ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο και ξέρετε κάτι. Είναι ξεκάθαρο ότι μας δείχνουν ήδη με το δάχτυλο, μας κουνάνε το δάχτυλο, είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα φταίμε και μάλιστα είμαστε εμείς που θα φταίμε γιατί είμαστε ανεύθυνοι πολίτες. Μας είπε σήμερα ο κύριος Άντωνης Γεωργιάδης. Ανήθικους. Ανήθικους, συγγνώμη, ναι, ακόμα χειρότερο. Ανήθικους πολίτες. Μας είπε ανήθικους πολίτες. Ο κύριος Πλεύρης μας είπε ψεκασμένους. Ξεχασμένους μας έχει πει και γραφικούς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το τσιμπάνει πια. Να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, μιας και το είπε, έχουμε το βίντεο. Να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό το απίστευτο πραγματικά που εξτόμησε. Να δούμε τον κύριο Γεωργιάδη, παρακαλώ. Να σε φέρουμε το ξυλάδι. Όποιος αποφάσισε να μην κάνει το εμβόλιο, ασφαλώς είναι ατομικό σου δικαίωμα το αν θα κάνεις ή όχι το εμβόλιο. Η πράξη όμως του καθενός μας κρίνεται και κοινωνικά. Είναι ατομικό σου δικαίωμα, αλλά απόλυτη κοινωνική αληθινότητα. Δεν το πρόβλημα με τον ιό αυτόν είναι ότι εσύ μπορεί να επέλεξε να μην κάνει το εμβόλιο για του χι λόγου, γιατί πιστεύει ότι είναι αυτή μακρύ, όμω με την πράξη σου αυτή θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική σου ζωή, αλλά και τη ζωή των άλλων. Κοινώ, όποιο δεν κάνει το εμβόλιο είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, άρα ηθικά απαράδεκτο, όχι παράνομο. Μια ερώτηση που θα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο για να γυρίσουμε σελίδα. Ορίστε, Στέφανε, να κάνεις το εμβόλιο για να γυρίσεις τη σελίδα. Ανήθικος είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Ανήθικη είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να λες Έλληνες πολίτες ανήθικους γιατί έχουν κάθε δικαίωμα να μην κάνουν το εμβόλιο. Ένα εμβόλιο το οποίο όλοι λένε, τα ίδια λένε πόσο καιρό τώρα, ότι είναι σε επίπεδο πειραματικό να το πω έτσι, δεν έχει παρεοριστική. Άδεια δεν είναι conditional η άδειά του, προσωρινή χρήση. Όλα τα εμβόλια αυτά είναι προσωρινά. Έτσι και μάλιστα την ημέρα που ανοίγει η πλατφόρμα για την AstraZeneca για τους τριαντάριδες, για τα εμβόλια τα οποία έχουν μείνει στα αζήτητα και έχω μπροστά μου τι λέει η Ιρλανδία. Η Ιρλανδία λέει ότι βάζετε τα AstraZeneca στην άκρη. Επίσης έχω μπροστά μου τι λένε η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ιταλία όπου προειδοποιούν και αυτοί με την πλευρά τους για τα άστρα Ζένεκα. Και θα μου πείτε τα άλλα είναι καλύτερα. Γιατί τα άστρα Ζένεκα δεν έχουν εμβολιαστεί τόσο μεγάλος πληθυσμός, τόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού με τα άστρα Ζένεκα όσο με τα Pfizer. Τα λέγαμε και χτες ότι και στα Pfizer έχουμε 39,4% θανάτους σε εκατομμύριο. Τα ποσοστά σε κάθε περίπτωση, σε όλα τα εμβόλια αυτά της νέας τεχνολογίας κυρίως, τα ποσοστά των παρενεργειών είναι πολύ ψηλότερα από αυτά που στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι. Ότι θα είναι μηδενικά. Αυτό μας έλεγαν. Ουσιαστικά ότι και εδώ η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά επιμένει. Ενώ στο εξωτερικό γίνεται χαμός, εδώ βλέπουμε ότι επιμένει. Αλλά εγώ ήθελα να πω το εξής λόγο. Αμέσως. Σε αυτό θέλω να σταθώ. Εγώ λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης μπήκε στο παιχνίδι του ηθικού εκβιασμού λέγοντας αυτά τα παράδεκτα, γιατί μόλις χτες είδαμε δημοσκόπηση, φαντάσου τώρα φανταστείτε ότι στο Sky δημοσκόπηση, άρα λάβετε υπόψη και τα φίλτρα, τα οποία δείχνουν, εγώ θα δεχτώ αυτό που έδειξε δημοσκόπηση, ότι 22 με 25% από όσους δεν έχουν κάνει ήδη το εμβόλιο, λέμε όχι, ότι δεν θα πάνε να το κάνουν. Αν υπολογίσουμε και τα ήδη υψηλά ποσοστά εκείνων που έχουν αρνηθεί να πάνε να το κάνουν στις μεγαλύτερες ηλικίες, βλέπουμε ότι τουλάχιστον ένα 30%, Στέφανε και Γιώργο, παραμένει επιφυλακτικό, για να μην πω αρνητικό, παραμένει επιφυλακτικό, ύστερα και από όλα αυτά που βγαίνουν, ακούγονται, διακινούνται, να πάνε να κάνει το εμβόλιο. Άρα λοιπόν, το αφήγημα ότι όλοι θα πάνε να κάνουν το εμβόλιο με το πιστόλι στον κρόταφο δεν περνάει. Είναι αλήθεια. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο.